J.K. Rowling Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λήθος Μέρος πρώτο Μπορείτε να στηρίξετε δωρεάν το κανάλι μου κάνοντας εγγραφή, like και αφήνοντας ένα σχόλιο. Ο κύριος και η κυρία Ντάρσλι που έμεναν στον αριθμό 4 της οδού Πριβέτ έλεγαν συχνά και πάντα με υπερηφάνεια πως ήταν απόλυτα φυσιολογικοί άνθρωποι, τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Ήταν οι τελευταίοι άνθρωποι που θα περίμενε κανείς να δει ανακατεμένου σε κάτι παράξενο ή μυστήριο, απλώς και μόνο γιατί οι ίδιοι πίστευαν πως δεν υπήρχαν αληθινά τέτοιες ανοησίες στη ζωή. Ο κύριος Ντάρσλη ήταν ο διευθυντής ενός εργοστασίου με το όνομα το οποίο έφτιαχνε γεωτρύπανα. Ήταν ένας ψηλός και χοντρός άντρα, χωρίς καθόλου λαιμό, όμως είχε ένα πραγματικά τεράστιο μουστάκι. Η κυρία Ντάρσλι ήταν ξανθή και αδύνατη και ο δικός της λαιμό ήταν δύο φορές πιο μακρύς από τους συνηθισμένους, Κάτι πολύ χρήσιμο για αυτήν, αφού περνούσε τις περισσότερες ώρες της κρυφοκοιτάζοντας πάνω από φράκτες και κατασκοπεύοντας τους γείτονες. Οι Ντάρσλι είχαν ένα μικρό γιο, τον Ντάντλι, ...και πίστευαν πως ήταν το καλύτερο αγόρι σε όλο τον κόσμο. Οι Ντάρσλι είχαν όλα όσα θα ήθελαν στη ζωή. Είχαν όμως και ένα μυστικό... ...και ο μεγαλύτερος φόβος τους ήταν πως κάποιος θα το μάθαινε... ...και οι δυο ήταν απόλυτα σίγουροι πως δεν θα το άντεχαν... ...αν κάποιος μάθαινε για τους Πότερ. Η κυρία Πότερ ήταν η αδελφή της κυρίας Ντάρσλι... ...είχαν όμως να συναντηθούν αρκετά χρόνια... Η αλήθεια ήταν πως η κυρία Ντάρσλι παρίστανε πως δεν είχε αδελφή, γιατί η αδελφή της και ο ανεπρόκοπος ο άντρας της ήταν τελείως διαφορετική από τους Ντάρσλι. Οι Ντάρσλι ένιωθαν ρίγη φρίκης και μόνο στη σκέψη πως οι Πότερ μπορεί να έρχονταν στη γειτονιά τους. Ήξεραν πως και οι Πότερ είχαν έναν μικρό γιο, αλλά δεν τον είχαν δει ποτέ στη ζωή τους, αυτό το αγόρι ήταν ένας ακόμη λόγος για να κρατούν τους Πότερ σε απόσταση. Δεν ήθελαν ο γιος του ο Ντάντλη, να κάνει παρέα με ένα τέτοιο παιδί. Όταν ο κύριος και η κυρία Ντάρσλι ξύπνησαν εκείνο το συνεφιασμένο πρωινό μιας τρίτης, όπου και αρχίζει η ιστορία μας, δεν υπήρχε γύρω τους το παραμικρό σημάδι που να δείχνει πως σύντομα παράξενα και μυστηριώδη πράγματα θα συνέβαιναν σε ολόκληρη τη χώρα. Ο κύριος Ντάρσλι σιγοσφύριζε καθώς διάλεγε την πιο άχρωμη γραβάτα του να φορέσει για το γραφείο και η κυρία Ντάρσλι κουτσομπόλευε με τη συνηθισμένη της άνεση καθώς έβαζε τον γιο της που στρίγγλιζε στο καρεκλάκι του κοντά στο τραπέζι για το πρωινό. Κανείς τους δεν πρόσεξε μια μεγάλη καστανόχρωμη κουκουβάγια να φτερουγίζει έξω από το παράθυρο. Στις 8.30 ακριβώς ο κύριος Ντάρσλι πήρε το χαρτοφύλακά του, φίλησε τη γυναίκα του στο μάγουλο και προσπάθησε να φιλήσει και το γιο του, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ντάντλι έκανε τώρα νάζια και πετούσε την κρέμα του τριγύρω. «Γλυκό παλιόπεδο μουρμούρισε περήφανα ο κύριος Ντάρσλι καθώς έβγαινε από το σπίτι. Μετά μπήκε στο αμάξι του και βγήκε με την όπισθεν από τον καράζ του σπιτιού. Ο κύριος Ντάρσλι είχε φτάσει στη γωνία του δρόμου όταν πρόσεξε το πρώτο σημάδι από κάτι περίεργο. Μια γάτα που κοιτούσε σε έναν ανοιχτό χάρτη. Για μια μονάχα στιγμή ο κύριος Ντάρσλι δεν κατάλαβε τι ακριβώς ήταν αυτό που είχε δει, μετά γύρισε απότομα το κεφάλι του προς τα πίσω για να κοιτάξει πάλι. Μια γκρίζα γάτα στεκόταν πραγματικά στη γωνία της οδού Πριβέτ, αλλά ο χάρτης δεν φαινόταν πουθενά. Πώς του είχε περάσει η ιδέα, πώς τον είχε δει. Κάποιο παιχνίδισμα από το φως θα ήταν. Ο κύριος Ντάρσλι ανοιγόκλεισε τα μάτια του και κοίταξε πάλι τη γάτα. Εκείνη του ανταπέδωσε τη ματιά. Καθώς ο κύριος Ντάρσλι έστριβε με το αμάξι του στη γωνία, συνέχιζε να κοιτάζει τη γάτα στο μικρό καθρέφτη και την είδε να διαβάζει την επιγραφή «Οδός Πριβέτ». Όχι να τη διαβάζει βέβαια, αλλά να έχει σηκώσει το κεφάλι της και να την κοιτάζει. «Οι γάτες δεν μπορούν να διαβάσουν επιγραφές, ούτε και χάρτες φυσικά», ο κύριος Ντάρσλι κούνησε ελαφρά το κεφάλι του και έβγαλε τη γάτα από το μυαλό του. Καθώς συνέχιζε να οδηγεί προς την πόλη, δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο από τη μεγάλη παραγγελία για γεωτρύπανα που ήλπιζε να πάρει εκείνη την ημέρα. Πλησιάζοντας την πόλη, κάθε σκέψη για γεωτρύπανα αντικαταστάθηκε στο μυαλό του από κάτι άλλο. Ακινητοποιημένος όπως ήταν στο συνηθισμένο πρωινό μποτιλιάρισμα, πρόσεξε πως αρκετοί από τους ανθρώπους γύρω του ήταν παράξενα ντυμένοι. Ντυμένοι με μανδύες. Ο κύριος Ντάρσλι δεν μπορούσε να αντέξει τους ανθρώπους που ντύνονται με παράξενα ρούχα, ούτε καν τις απόκριες. Μισούσε ιδιαίτερα τα περίεργα ρούχα που φορούσε τελευταία η νεολαία, ακόμη και τα γόρια. Βλέποντας τόσους μανδύες γύρω του, σκέφτηκε πως θα ήταν κάποια καινούρια, ανόητη μόδα. Αφηρημένα άρχισε να παίζει τα δάχτυλά του στο τιμόνι, ενώ το βλέμμα του έπεσε σε μία ομάδα από αυτούς τους παράξενα ντυμένους τύπους που βρίσκονταν εκεί κοντά. Έδειχναν αναστατωμένοι ενώ ψιθύριζαν μεταξύ τους. Ο κύριος Ντάρσλιν ευρίασε βλέποντας πως μερικοί από αυτούς δεν ήταν καν νέοι. «Διάολε, αυτός εκεί ο τύπος πρέπει να ήταν μεγαλύτερός του και όμως φορούσε έναν καταπράσινο μανδύα». «Μα δεν τρεπόταν καθόλου» Κατόπιν όμως ο κύριος Ντάρσλι σκέφτηκε πως μπορεί να ήταν μία ακόμη ανόητη διαφήμιση Ίσως αυτοί οι τύποι να έκαναν κάποιον έρανο «Ναι, αυτό θα ήταν» Το ποτηλιάρισμα τέλειωσε και λίγα λεπτά αργότερα ο κύριος Ντάρσλι έφτανε στο εργοστάσιο με το μυαλό του πάλι γεμάτο από γεωτρύπανα Στο γραφείο του, στον ένα όροφο, ο κύριος Ντάρσλι καθόταν πάντα με την πλάτη του γυρισμένη προς το παράθυρο. Αν δεν καθόταν έτσι, ασφαλώς και θα το είχε βρει πολύ δύσκολο να σκέφτεται τα γεωτρύπανα εκείνο το γκρίζο πρωινό. Έτσι καθισμένος όμως δεν είδε τις μεγάλες κουκουβάγες που πετούσαν εδώ και εκεί στον ουρανό. Άλλοι άνθρωποι κάτω στους δρόμους τις είδαν και μάλιστα πολύ καθαρά. Τις έδειχναν κιόλας ο ένας τον άλλον και όλοι έμεναν με το στόμα ανοιχτό. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν δει κουκουβάγες ούτε τη νύχτα. Ο κύριος Ντάρσλι πάντως δεν είδε ούτε καν μια κουκουβάγια και πέρασε έτσι ένα ολότελα συνηθισμένο πρωινό. Έβαλε τις φωνές σε πέντε διαφορετικούς υπαλλήλου και έκανε μερικά σημαντικά τηλεφωνήματα, φωνασκώντας και σε αυτά. Ήταν σε πολύ καλή διάθεση ως το μεσημέρι, όταν αποφάσισε να πάει περπατώντας ως τον απέναντι φούρνο και να αγοράσει ένα ζεστό φρατζολάκι. Είχε ξεχάσει τους τύπους με τους μανδύες, αλλά τους ξαναθυμήθηκε όταν είδε μερικούς από αυτούς δίπλα στο φούρνο. Δεν ήξερε γιατί, αλλά τον έκαναν να νιώθει ανήσυχος. Καθώς προσπερνούσε, τους έριξε μια θυμωμένη ματιά. Εκείνοι ψιθύριζαν και έδειχναν αναστατωμένοι, ενώ κανείς τους δεν κρατούσε κουτί για έρανο. Στο γυρισμό, καθώς ο κύριος Ντάρσλι περνούσε και πάλι δίπλα τους, κρατώντας τη χαρτοσακούλα με το ζεστό φρατζολάκι του, μπόρεσε να πιάσει μερικές λέξεις από αυτά που έλεγαν. «Ναι, η Πότερ, έτσι άκουσα. Ε, ναι, ο γιος τους, ο μικρός Χάρη». Ο κύριος Ντάρσλι έμεινε ακίνητος, μαρμαρωμένος, με το φόβο να σφίγγει την καρδιά του σαν να τσαλένει ο χέρι. Έριξε μία ακόμη ματιά στους παράξενους τύπους και άνοιξε το στόμα του σαν να ήθελε κάτι να τους ρωτήσει. Αλλά το μετάνιωσε. Κατόπιν πέρασε γρήγορα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ανέβηκε σχεδόν τρέχοντας στο γραφείο του, φώναξε στη γραμματέα του να μην τον ενοχλήσει κανείς και άρχισε να παίρνει στο τηλέφωνο τον αριθμό του σπιτιού του κάπου στα μισά του αριθμού σταμάτησε. Ακούμπησε αργά το ακουστικό στη θέση του και άρχισε να χαϊδεύει αφηρημένο στο μουστάκι του, ενώ σκεφτόταν. Όχι, αυτός ο φόβος του ήταν καθαρή ανοησία. Το Πότερ δεν ήταν δά και κανένα ασυνήθιστο επώνυμο. Ήταν σίγουρος πως υπήρχαν πολλές οικογένειες με το επώνυμο Πότερ και είχαν έναν γιο με το όνομα Χάρη. Εξάλλου, τώρα που το σκεφτόταν, δεν ήταν καν σίγουρος πως ο ανιψιός του λεγόταν Χάρη. Δεν τον είχε δει ποτέ και μπορεί θαυμάσια να τον έλεγαν Χάρβι ή Χάρολτ. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να ανησυχήσει τη γυναίκα του από τη στιγμή μάλιστα που στενοχωριόταν αφάνταστα ακόμη και να άκουγε μόνο το όνομα της αδελφής της. Όχι δηλαδή πως την αδικούσε γι' αυτό, και εκείνο αν είχε μια τέτοια αδελφή. Ωστόσο, εκείνοι οι τύποι με τους μανδύες τον είχαν ανησυχήσει πολύ. <Το εκείνο το απόγευμα ο κύριος Ντάρσλι δυσκολεύτηκε πολύ να συγκεντρώσει το μυαλό του στα γεωτρύπανα και στις 5 το απόγευμα όταν βγήκε από το κτίριο ήταν ακόμη τόσο απορροφημένος από αυτές τις σκέψεις που έπεσε πάνω σε κάποιον ακριβώς έξω από την πόρτα. «Συγνώμη», μουρμούρισε, καθώς ο μικροκαμωμένος και ηλικιωμένος άνδρας που είχε σκουντήσει παραπάτησε και σχεδόν έπεσε στο πεζοδρόμιο. Και πάλι πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα, προτού ο κύριος Ντάρτσλι προσέξει πως ο γέρος μπροστά του φορούσε έναν μακρύ μοβμανδία. Δεν έδειχνε μάλιστα καθόλου θυμωμένος που σχεδόν τον είχε ρίξει κάτω. Αντίθετα, το ζαρωμένο πρόσωπό του φωτίστηκε από ένα πλατή χαμόγελο και με τρεμουλιαστή φωνή του είπε «Μην ανησυχείς, καλέ μου κύριε, γιατί τίποτα σήμερα δεν μπορεί να με κάνει να νευριάσω και εσύ πρέπει να χαίρεσαι γιατί ο ξέρεις ποιος έφυγε επιτέλους». Ακόμη και ένας μάγκλ σαν και σένα θα έπρεπε να γιορτάζει αυτή την τόσο ευτυχισμένη μέρα. Και με αυτά τα λόγια, ο παράξενος γέρος έσφιξε γρήγορα στην αγκαλιά του τον κύριο Ντάρσλι και απομακρύνθηκε. Ο κύριος Ντάρσλι συνέχισε να μένει ακίνητος και να ήθελε δεν θα μπορούσε να κάνει ούτε ένα βήμα. Ένας εντελώς άγνωστός του τύπος τον είχε αγκαλιάσει και τον είχε αποκαλέσει μάγκλ, αν και δεν είχε ιδέα για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τώρα ένιωθε πραγματικά πολύ ταραγμένος και ξεκίνησε αμέσως με το αυτοκίνητο για το σπίτι του, ελπίζοντας πως δεν έτρεχε τίποτα το σοβαρό και πως όλα ήταν δημιούργημα της φαντασίας του. Κάτι που ως τώρα δεν είχε ευχηθεί ποτέ στη ζωή του, γιατί δεν του άρεσε καθόλου η φαντασία. Λίγο αργότερα, καθώς πλησίαζε στην πόρτα του σπιτιού με τον αριθμό 4, το πρώτο πράγμα που είδε, και του χάλασε ακόμη περισσότερο το κέφι, ήταν η γκρίζα γάτα που είχε προσέξει το ίδιο πρωί. Η γάτα καθόταν τώρα επάνω στο χαμηλό φράκτη του κήπου. Ήταν σίγουρος πως ήταν η ίδια γάτα, γιατί είχε τις ίδιες μαύρες γραμμές στο πρόσωπο γύρω από τα μάτια. «Κστ!» φώναξε δυνατά ο κύριος Ντάρσλι. Η γάτα συνέχισε να μένει ακίνητη, αλλά του έριξε μια αυστηρή ματιά. «Έτσι κάνουν οι γάτες», αναρωτήθηκε ο κύριος Ντάρσλι. Προσπαθώντας να μην χάσει την ψυχραιμία του, μπήκε γρήγορα στο σπίτι, αποφασισμένος και πάλι να μην μπει τίποτα στη γυναίκα του. Η κυρία Ντάρσλι είχε μια ευχάριστη και συνηθισμένη μέρα. Καθώς έτρωγαν το βραδινό τους, Είπε στον άντρα τη όλα όσα είχε μάθει για τα προβλήματα τη καινούργια γειτόνισσα με την κόρη τη, καθώ και για τι δύο καινούριε λέξει που είχε μάθει ο γιο του ο Ντάντλι. τις Δεν θέλω. Ο κύριο Ντάρσλι προσπάθησε να φερθεί όσο γινόταν πιο φυσιολογικά, και όταν ο γιο του αποκοιμήθηκε, πήγε στο σαλόνι και άνοιξε την τηλεόραση για να ακούσει τι τελευταίε ειδήσει. Και τέλο, είπε ο εκφωνητή, Παρατηρητές πουλιών από όλη τη χώρα μας δήλωσαν πως οι κουκουβάγες φέρονται πολύ περίεργα σήμερα. Ενώ συνήθως οι κουκουβάγες κυνηγούν τη νύχτα και σπάνια εμφανίζονται τη μέρα, σήμερα από την ανατολή του ηλίου εκατοντάδες από αυτά τα πουλιά θεάθηκαν να πετούν προς κάθε κατεύθυνση. Οι ορνηθολόγοι αδυνατούν να εξηγήσουν γιατί οι κουκουβάγες άλλαξαν ξαφνικά τις συνήθειές τους. Και τώρα θα δώσουμε το μικρόφωνο στο συνάδελφο Jim McGuffin για το Δελτίο Καιρού. Τι γίνεται Jim, μήπως θα έχουμε αύριο καμιά βροχή από κουκουβάγες. Λοιπόν Ted, δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό, αποκρίθηκε ο Jim. Δεν είναι όμως μόνο οι κουκουβάγες που φέρνονται περίεργα σήμερα. Τηλεθεατές μας από διάφορες περιοχές της χώρας, από το Κέντ και το Πόρξιρ ως το Ντάντι, Μα τηλεφώνησαν για να πούν πω αντί για τη βροχή που η μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεψε για σήμερα, είδαν μια πραγματική καταιγίδα από διάτοντε αστέρε. σω όμω να πρόκειται για πυροτεχνήματα. Πάντω η απόψινη νύχτα θα είναι οπωσδήποτε βροχερή και. Ο κύριο Ντάρσλι πάτησε το κουμπί και συνέχισε να κάθεται ακίνητο στην πολυθρόνα του. Διάτοντε αστέρε σε όλη τη χώρα κουκουβάγες που πετούν τη μέρα στον ουρανό της Αγγλίας, Μυστηριώδης τύποι με μανδύες παντού και ψήθυροι για τους Πότερ. Εκείνη τη στιγμή η κυρία Ντάρσλι μπήκε στο σαλόνι κρατώντας ένα δίσκο με δύο φλιτζάνια τσάι. Η καρδιά του άντρα της ήταν τώρα βαριά σαν πέτρα. Όχι, δεν μπορούσε να το αποφύγει. Κάτι έπρεπε να της πει για να την προετοιμάσει. Ξερόβηξε λοιπόν ευρικά και άρχισε. «Ε, πετούνια, μήπως είχες τελευταία τίποτα νέα από την αδελφή σου». Όπως το περίμενε, η κυρία Ντάρσλι έδειξε αμέσως ταραχή και θυμό. Δικαιολογημένα, αφού συνήθως παρίσταναν και οι δύο πως δεν είχε αδελφή. «Όχι», αποκρίθηκε απότομα. «Γιατί ρωτάς». «Περίεργα πράγματα στο δελτίο ειδήσεων. Κουκουβάγες, διάτοντες αστέρες και παράξενη τύποι με μανδύες. Και λοιπόν, να, σκέφτηκα πως μπορεί να είχε κάποια σχέση με το δικό της συνάφη. Σιωπηλή η κυρία Ντάρσλι άρχισε να πίνει το τσάι της με σφιγμένα χείλη. Ο άντρας της αναρωτήθηκε ανήσυχο αν θα τολμούσε τελικά να της πει πως είχε ακούσει και το επώνυμο Πότερ. Τελικά αποφάσισε πως δεν θα το τολμούσε, τουλάχιστον όχι ακόμη. Έτσι, μιλώντας όσο πιο αδιάφορα μπορούσε, ρώτησε «Εκείνος ο γιος τους θα πρέπει τώρα να είναι σαν τον Τάντλι μας». «Νομίζω πως ναι», αποκρίθηκε στη φάη κυρία Ντάρσλι. «Και πώς τον λένε, Χάουαρντ νομίζω». «Όχι, Χάρη, ένα άσχημο και πολύ συνηθισμένο όνομα». «Ναι βέβαια», αποκρίθηκε ο κύριος Ντάρσλι νιώθοντας την καρδιά του να βουλιάζει. «Συμφωνώ μαζί σου». Δεν ξαναμίλησε για αυτό το θέμα, μέχρι που τέλειωσαν και οι δυο τους το τσάι και σιωπηλοί ανέβηκαν στην κρεβατοκάμαρα. Όταν η κυρία Ντάρσλι μπήκε στο μπάνιο, ο κύριος Ντάρσλι πλησίασε στο παράθυρο, τράβηξε λίγο την κουρτίνα και κοίταξε κάτω στον κήπο. Η γάτα ήταν ακόμη πάνω στο φράχτη, και κοιτούσε προς την αρχή της οδού Πριβέτ, σαν κάτι να περίμενε. «Μήπως τα φαντάζομαι όλα αυτά», αναρωτήθηκε ο κύριος Ντάρσλι. «Μήπως όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τους Πότερ, γιατί αν έχουν και αν μαθευόταν πως εκείνοι συγκένευαν με το ζευγάρι που... Όχι, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ο κύριος Ντάρσλι ήταν σίγουρος πως ούτε αυτός ούτε η γυναίκα του θα μπορούσαν να το αντέξουν. Σε λίγο οι Ντάρσλι έπεσαν στο κρεβάτι. Η κυρία Ντάρσλι αποκοιμήθηκε αμέσως. Ο άντρα τη όμω έμεινε ξύπνιο, στριφογυρίζοντα όλα αυτά τα περίεργα φαινόμενα στο μυαλό του. Η τελευταία και καθησυχαστική σκέψη του πρωτού αποκοιμηθεί ήταν πως ακόμα κι αν οι Πότερ είχαν κάποια σχέση με αυτή την περίεργη κατάσταση, δεν υπήρχε κανένας λόγος να έρθουν σε επαφή με αυτόν και τη γυναίκα του, γιατί οι Πότερ ήξεραν πολύ καλά τη γνώμη που είχαν αυτός και η Πετούνια για το συνάφι τους. Δεν έβλεπε για ποιον λόγο εκείνος και η Πετούνια θα μπορούσαν να βρεθούν ανακατεμένοι σε οτιδήποτε μπορεί να συνέβαινε. Και να συνέβαινε κάτι, πάλι δεν θα μπορούσε να τους επηρεάσει. Ο κύριος Ντάρσλι χασμουρίθηκε, γύρισε στο πλάι και αποκοιμήθηκε. Πόσο λάθος έκανε! Ο κύριος Ντάρσλι κοιμόταν τώρα βαθιά, αλλά η γάτα στον κήπο δεν έδειχνε ακόμη το παραμικρό σημάδι νύστας. Στεκόταν πάντα ακίνητη επάνω στο φράχτη, με το βλέμμα της καρφωμένο στην αρχή της οδού Πριβέτ. Δεν ανοιγόκλεισε καν τα μάτια της όταν η πόρτα ενός αυτοκινήτου έκλεισε με δύναμη λίγο πιο κάτω, ούτε όταν δύο κουκουβάγες πέταξαν χαμηλά πάνω από το κεφάλι της και ήταν πια σχεδόν μεσάνυχτα όταν η γάτα κουνήθηκε για πρώτη φορά. Ένας άνδρας φάνηκε ξαφνικά στην αρχή του δρόμου, στο σημείο προς το οποίο κοιτούσε τόσες ώρες η γάτα. Φάνηκε μάλιστα τόσο ξαφνικά και αθόρυβα, σαν να είχε φυτρώσει από την άσφαλτο. Η γάτα κούνησε την ουρά και μισοέκλεισε τα μάτια της. Κανένας τύπος σαν αυτόν τον άντρα δεν είχε ποτέ φανεί στην οδό Πριβέτ. Ήταν ψηλός, αδύνατος και πολύ γέρος, με ασημένια μαλλιά και γένια τόσο μακριά που ήταν και τα δύο χωμένα κάτω από τη ζώνη του παντελονιού του φορούσε μακριά ρόμπα και μανδύα που άγγιζαν την άσφαλτο, ενώ οι ψηλέ μπότε του είχαν τακούνια και ασημένιες αγκράφε. Τα γαλάζια μάτια του ήταν ανοιχτόχρωμα και λαμπερά πίσω από τους μισούς φακούς των γυαλιών του και η μύτη του πολύ μακριά και γυριστή στην άκρη, σαράνφος πουλιού. Το όνομά του ήταν «Albus Ντάμπλντορ, ο Άλμπους Double Door δεν έδειχνε να έχει καταλάβει πως βρισκόταν σε μια περιοχή όπου τα πάντα σε αυτόν, από το όνομα ως τις ψηλές μπότες του, ήταν ανεπιθύμητα, γιατί ήταν πολύ απασχολημένος με το να ψάχνει κάτι στο μανδύα του. Έδειχνε όμως να έχει καταλάβει πως τον παρακολουθούσαν, γιατί ξαφνικά σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε τη γάτα, που συνέχιζε να τον κοιτάζει από την άλλη άκρη του δρόμου. Για κάποιον λόγο, η θέα της γάτας φάνηκε να τον διασκεδάζει, γιατί χαμογέλασε και μουρμούρισε. Έπρεπε να το περιμένω. Στο μεταξύ, σε κάποια εσωτερική του τσέπη, ο Ντόρ είχε βρει αυτό που έψαχνε. Φαινόταν να είναι κάτι σαν ασημένιος αναπτήρας, σβηστήρα θα τον λέγαμε καλύτερα. Τον άνοιξε, τον σήκωσε ψηλά, έστριψε τη μικρή ρόδα, και αμέσως το πιο κοντινό φανάρι του δρόμου έσβησε με ένα μικρό pop. Ο Ντάμπλντορ πάτησε πάλι τον σβηστήρα του και το αμέσως επόμενο φανάρι έσβησε και αυτό με τον ίδιο μικρό ήχο. Δώδεκα φορές έκανε το ίδιο, ώσπου τα μόνα φώτα που απέμειναν στο δρόμο ήταν οι μικρές λάμψεις από τα μάτια της γάτας, που συνέχιζε να τον κοιτάζει ακίνητη. Έτσι, τώρα, Όποιο κοιτούσε από το παράθυρό του, ακόμη κι αν επρόκειτο για την κυρία Ντάρσλι που είχε το πιο διαπεραστικό βλέμμα, δεν θα μπορούσε να δει τι γινόταν στα πεζοδρόμια της οδού Πριβέτ. ικανοποιημένο ο Ντάμπλ Ντόρ έκρυψε το μαγικό σβηστήρα κάτω από το μανδύα του και ξεκίνησε αποφασιστικά για το σπίτι με τον αριθμό 4. Φτάνοντας, κάθισε στον χαμηλό φράχτη δίπλα στη γάτα. Δεν την κοίταξε αλλά σε λίγο της μίλησε. «Τι ευχάριστη έκπληξη να σε συναντήσω εδώ, αγαπητή μου καθηγήτρια Μακ Γκόναγκαλ», είπε. Γύρισε για να χαμογελάσει στη γάτα, αλλά εκείνη είχε εξαφανιστεί. Στη θέση της στεκόταν μια γυναίκα με αυστηρή έκφραση που φορούσε γυαλιά με τετράγωνους φακούς, ακριβώς το σχήμα που είχαν τα μαύρα σημάδια στο πρόσωπο της γάτας και εκείνη φορούσε μανδύα αλλά σε χρώμα τυρκουάζ και τα μαύρα μαλλιά της ήταν τραβηγμένα πίσω σε σφιχτό κότσο. Η έκφρασή της έδειχνε πως ήταν ενοχλημένη. «Πώς το κατάλαβες πως ήμουν εγώ» ρώτησε. «Αγαπητή μου καθηγήτρια, ποτέ δεν έχω ξαναδεί γάτα να κάθεται τόσο ακίνητη». «Θα ήσουν κι εσύ ακίνητος αμαρμαρωμένος αν είχες καθίσει σε έναν πέτρινο τοίχο μια ολόκληρη μέρα», αποκρίθηκε η Μακ Γκόναγκαλ. «Όλη μέρα, επάνω στον τοίχο. Και γιατί παρακαλώ, ενώ θα μπορούσες να γιορτάζεις και εσύ μαζί με τους άλλους. Διασταυρώθηκα με αρκετές εύθυμες παρέες καθώς ερχόμουν εδώ». Η Μακ Γκόναγκαλ ρούφηξε θυμωμένη τη μύτη της. «Α, ναι, όλοι το γιορτάζουν, βέβαια», αποκρίθηκε ανυπόμονα. «Θα περίμενε κανείς να είναι περισσότερο προσεκτική αλλά όχι. Ακόμη και οι χαζοί Μάγκλ πρόσεξαν πως κάτι τρέχει. Το είπαν μάλιστα και στις ειδήσει τους. Με μια απότομη κίνηση του κεφαλιού έδειξε το παράθυρο του σκοτεινού σαλονιού στο σπίτι των Ντάρσλι. «Κοπάδια από κουκουβάγες, διάτοντες αστέρες. Ας μην ξεχνάμε πως η Μάγκλ δεν είναι και εντελώς ηλίθιοι. Αργά ή γρήγορα κάτι θα πρόσεχαν». Αυτοί οι διάτοντες αστέρες ήταν στο Κέντ. Στοιχηματίζω λοιπόν πως είναι δουλειά του Δέδαλου Ντίγκλ. Ποτέ δεν τα κατάφερε να συγκρατηθεί. «Δεν πρέπει να τους αδικείς τόσο πολύ», αποκρίθηκε μαλακά ο Ντάμπλντορ. «Μην ξεχνάς πως δεν είχαμε τίποτα να γιορτάσουμε τα τελευταία έντεκα χρόνια». «Το ξέρω αυτό», είπε νευριασμένη η καθηγήτρια. «Δεν είναι όμως λόγος να χάσουμε και εντελώς την ψυχραιμία μας. Οι δικοί μας φέρονται εντελώς απρόσεκτα. Έξω στους δρόμους με το φως της ημέρας, ούτε καν φορώντας τα ρούχα των μάγκλ, να κουτσομπολεύουν στις γωνίες. Η καθηγήτρια σταμάτησε και έριξε ένα λοξό βλέμμα στον Ντάμπλντορ, σαν να περίμενε να της πει κάτι. Καθώς όμως εκείνος δεν μιλούσε, συνέχισε. «Το φαντάζεσαι από την πρώτη κιόλας μέρα που ο ξέρεις ποιος εξαφανίστηκε «Οι Μάγκλ να μάθουν τα πάντα για όλους εμάς. Τουλάχιστον, Double Door, ελπίζω ο ξέρεις ποιος να έχει πραγματικά εξαφανιστεί». «Όλα δείχνουν πως ναι», αποκρίθηκε εκείνος. «Και έχουμε σοβαρούς λόγους να είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι. Μήπως θέλεις μια καραμέλα λεμόνι». «Μια τι». Ε, «Μια καραμέλα λεμόνι. Είναι μια λιχουδιά των Μάγκλ που πολύ μου αρέσει». «Όχι, ευχαριστώ» είπε στεγνά η καθηγήτρια, σαν να ήθελε να δείξει πω η στιγμή δεν τη φαινόταν κατάλληλη για καραμέλε λεμόνι. Όπω έλεγα όμω, ακόμα κι αν ο ξέρει ποιο έχει πραγματικά εξαφανιστεί. Αγαπητή μου καθηγήτρια, τη διέκοψε ο Ντάμπλντορ, είμαι σίγουρο πω ένα τόσο λογικό πλάσμα σαν εσένα δεν θα πρέπει να δυσκολεύεται να τον πει με το αληθινό του όνομα. Όλα αυτά τα ξέρεις ποιος είναι ανοησίες. Εδώ και 11 ολόκληρα χρόνια προσπαθώ να πείσω τους δικούς μας να τον λένε με το πραγματικό του όνομα Βόλτεμόρτ». Στο άκουσμα του ονόματος η καθηγήτρια έκανε μια τρομαγμένη κίνηση προς τα πίσω, αλλά ο Νταμπλντόρ, που ξεδίπλωνε άλλη μια καραμέλα λεμόνι δεν φάνηκε να το προσέχει. «Δημιουργείται τόση σύγχυση όταν λέμε «ο ξέρεις ποιος» και άλλα παρόμοια», συνέχισε ο Ντάμπλντορ. «Εγώ προσωπικά δεν βρήκα ποτέ τον παραμικρό λόγο να μην τον λέω με το όνομά του, Βόλτεμόρτ». «Το ξέρω αυτό», αποκρίθηκε η καθηγήτρια και ο τόνος της φωνής της έδειχνε αγανάκτηση, ανάκατη με θαυμασμό. «Εσύ όμως είσαι διαφορετικός». Όλοι ξέρουν πως ήσουν ο μόνος τον οποίον ο ξέρεις ποιος Εντάξει, ο Βόλτεμόρτ φοβόταν. Με κολακεύει, αποκρίθηκε ψύχρεμα ο Ντάμπλντορ. Ο Βόλτεμόρτ έχει δύναμη που εγώ δεν θα αποκτήσω ποτέ. Μόνο επειδή είσαι μεγαλόψυχο και δεν θέλει να την αποκτήσει. Ευτυχώ που είναι σκοτάδι, παρατήρησε ο Ντάμπλντορ, γιατί έχω γίνει κατακόκκινο. Και αυτό έχει να μου συμβεί από τότε που η κυρία Πόμφρη μου είπε πόσο της άρεσε ο σκούφος μου». Η καθηγήτρια Μακ Γκόναγκαλ έριξε άλλη μια διαπεραστική ματιά στο Double Door και μετά είπε «Οι κουκουβάγες δεν είναι τίποτα μπροστά στις φήμες που πετάνε τριγύρω. Ξέρεις τι λένε όλοι σχετικά με το γιατί εξαφανίστηκε ο Βόλτεμόρτ, δηλαδή τι ήταν αυτό που τελικά τον σταμάτησε». Ήταν φανερό τώρα πως η καθηγήτρια Μακ Γκόναγκαλ είχε πια φτάσει ακριβώς στο σημείο το οποίο ήθελε να κουβεντιάσει. Στο λόγο που την είχε κάνει να καθίσει επάνω σε ένα σκληρό φράκτη μια ολόκληρη μέρα. Γιατί ποτέ, ούτε σαν γάτα, ούτε σαν γυναίκα δεν είχε κοιτάξει τον Ντάμπλντορ με τόσο διαπεραστικό βλέμμα. Ήταν επίσης φανερό πως δεν σκόπευε να πιστέψει αυτά που έλεγαν όλοι, αν ο Ντάμπλντορ δεν τη διαβεβαίωνε πως ήταν αλήθεια. Εκείνος όμως ξεδίπλωνε άλλη μία καραμέλα λεμόνι και δεν απαντούσε. «Όλοι λένε», συνέχισε η καθηγήτρια, «πως χτες βράδυ ο Βόλτεμόρτ εμφανίστηκε ξαφνικά στη συνοικία Γκόντρικ, πως πήγε εκεί για να βρει τους Πότερ. Οι φήμες λένε πως η Λίλη και ο Τζέιμς Πότερ είναι... είναι νεκροί». Ο Ντόρ χαμήλωσε σιωπηλά το κεφάλι του, η καθηγήτρια Μακ Γκόναγκαλ έπνιξε με δυσκολία ένα επιφώνημα τρόμου. «Η Λίλι και ο Τζέιμς», είπε, «δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν θέλω να το πιστέψω, αχ, Άλμπους». Ο Ντάμπλντορ άπλωσε το χέρι του και τη χάιδεψε απαλά στον ώμο. «Ξέρω, ξέρω», είπε θλιμμένα. Η φωνή της καθηγήτριας έτρεμε καθώς συνέχιζε. Ακούσα όμως και άλλες φήμες. Λένε πως ο Βόλτεμόρτ προσπάθησε να σκοτώσει και τον γιο Πότερ, τον Χάρι, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν μπόρεσε να σκοτώσει αυτό το μικρό αγόρι. Κανείς δεν ξέρει το πώς και το γιατί. Αλλά όλοι λένε πως από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να σκοτώσει τον Χάρι Πότερ, ο Βόλτεμόρτ έχασε τη δύναμή του και γι' αυτό εξαφανίστηκε. Ο Ντάμπλντορ ένευσε καταφατικά με το κεφάλι. «Είναι... είναι αλήθεια» ρώτησε τρέμοντας η καθηγήτρια. «Έπειτα από όσα έκανε, τους ανθρώπους που σκότωσε, ο Βόλτεμόρτ δεν κατάφερε να σκοτώσει αυτό το αγοράκι». «Είναι απίστευτο, το μόνο πλάσμα που μπόρεσε να τον σταματήσει». «Μα πώς σώθηκε ο Χάρη» «Μπορούμε να κάνουμε μόνο υποθέσεις», αποκρίθηκε ο Ντάμπλντορ. «Ίσως να μην το μάθουμε ποτέ». Η καθηγήτρια Μακ Γκόναγκαλ έβγαλε ένα δαντελένιο μαντιλάκι και σκούπισε τα μάτια της κάτω από τα γυαλιά. Ο Ντάμπλντορ αναστέναξε βαθιά, ενώ έβγαλε από την τσέπη του ένα μεγάλο χρυσό ρολόι και το κοίταξε. Ήταν ένα πολύ περίεργο ρολόι, γιατί είχε δώδεκα δείκτες και καθόλου αριθμούς. Στη θέση των αριθμών υπήρχαν μικροί πλανήτες. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον ο Ντάμπλντορ θα πρέπει να έβγαζε νόημα, γιατί το έβαλε στην τσέπη του και είπε «Ο Χάγκριτ άργησε. Φαντάζομαι πως αυτός θα σου είπε ότι απόψε θα ερχόμουν εδώ». «Ναι», αποκρίθηκε η καθηγήτρια, «και εγώ φαντάζομαι πως δεν σκοπεύεις να μου πεις για ποιον λόγο βρίσκεσαι απόψε εδώ». «Και βέβαια θα σου πω». Ήρθα για να φέρω τον χάρη στο θείο και στη θεία του. Πλέον είναι η μόνη συγγενής που έχει. Δεν μπορεί να εννοείς. Αποκλείεται να εννοείς αυτούς που μένουν εδώ, φώναξε η Μακ Γκόναγκαλ, ενώ πεταγόταν όρθια και έδειχνε με τεντωμένο δάκτυλο το σπίτι με τον αριθμό 4. Ντάμπλντορ, αυτό δεν πρέπει να το κάνεις. Δεν είχα τι άλλο να κάνω και τους παρακολουθούσα όλη μέρα. Δύσκολα θα μπορούσες να βρεις δύο ανθρώπους που να μην μοιάζουν καθόλου με εμάς. Και έχουν και έναν γιο. Έναν γιο που δεν περιγράφεται. Όταν τον έβγαλε βόλτα η μητέρα του, ούρλιαζε συνέχεια και χτυπιόταν για να του πάρει γλυκά. Ο Χάρι Πότερ θα έρθει να ζήσει εδώ. «Είναι το καλύτερο μέρος για αυτόν», αποκρίθηκε ψύχρεμα ο Ντάμπλντορ. «Αργότερα, όταν μεγαλώσει λίγο, ο θείο και η θεία του θα μπορέσουν να του τα εξηγήσουν όλα. Τους έχω γράψει ένα γράμμα. «Γράμμα», επανέλαβε η καθηγήτρια, ενώ καθόταν πάλι στον φράχτη. «Αλήθεια, Ντάμπλντορ, φαντάζεσαι πως όλη αυτή η ιστορία μπορεί να εξηγηθεί με ένα γράμμα. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν τον χάρη. Θα είναι διάσημος, θα γίνει θρύλος. Εγώ προσωπικά δεν θα παραξενευτώ καθόλου αν η σημερινή μέρα καθιερωθεί ως η μέρα Χάρι Πότερ. Θα γραφτούν βιβλία για αυτόν και κάθε παιδί στον κόσμο μας θα ξέρει το όνομά του. Ακριβώς, τη διέκοψε ο Ντάμπλντορ κοιτάζοντάς την αυστηρά πάνω από τους μισούς φακούς των γυαλιών του. Και όλα αυτά είναι κάτι περισσότερο από αρκετά για να πάρουν αέρα τα μυαλά κάθε μικρού παιδιού ο Χάρη θα γίνει διάσημος προτού καν μπορέσει να μιλήσει και να περπατήσει. Διάσημος για κάτι που δεν θα μπορεί ούτε να θυμηθεί. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι καλύτερα για αυτόν να μεγαλώσει μακριά από όλα αυτά, ώσπου να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει με ψυχραιμία. Η καθηγήτρια άνοιξε το στόμα της, άλλαξε γνώμη, ξεροκατάπιε και είπε «Ναι, ναι βέβαια, έχεις δίκιο, «Πώς όμως θα έρθει εδώ ο μικρός Ντάμπλντορ» και έριξε μια ματιά γεμάτη υποψία στο μανδύα του, σαν να έλεγε πως ο Χάρη ήταν κρυμμένος κάτω από αυτόν. «Ο Χάγκριτ θα τον φέρει». «Το βρίσκει σωστό να εμπιστευτεί στο Χάγκριτ κάτι τόσο σημαντικό». «Θα εμπιστευόμουν στο Χάγκριτ ακόμη και τη ζωή μου». «Δεν λέω πως δεν έχει τις καλύτερες προθέσεις», παραδέχτηκε απρόθυμα η καθηγήτρια, αλλά ο Χάγκριτ είναι συχνά απρόσεκτος. Έχει τη συνήθεια να... Α, τι ήταν αυτό. Κάτι σαν σιγανό μου γκριτό έσπασε τη σιωπή γύρω τους. Άρχισε να δυναμώνει, καθώς και οι δύο κοιτούσαν δεξιά και αριστερά στον δρόμο, προσπαθώντας να διακρίνουν τα φώτα κάποιου αμαξιού που πλησίαζε. Το μουγκριτό δυνάμωνε, Τώρα ήταν φανερό πως ερχόταν από πάνω. Καθώς και οι δύο σήκωσαν τα μάτια τους ψηλά, μια τεράστια μοτοσικλέτα φάνηκε να αιωρείται στον αέρα. Άρχισε να κατεβαίνει γρήγορα και φρενάρισε μπροστά τους. Η μοτοσικλέτα ήταν τεράστια, αλλά ο οδηγός της ακόμη πιο τεράστιος ήταν τουλάχιστον δύο φορές πιο ψηλός από έναν κανονικό άνθρωπο και πέντε φορές πιο φαρδής και ήταν όχι μόνο τεράστιος αλλά και άγριος στην όψη με τα μακριά και μπερδεμένα μαύρα μαλλιά και γένια του που έκρυβαν σχεδόν όλο το πρόσωπό του, τις παλάμες του μεγάλες αυτιάρια και τα πόδια του μέσα σε μαύρες μπότες να μοιάζουν σαν μικρά δελφίνια. Στα χοντρά και μειώδη μπράτσα του κρατούσε ένα δέμα τυλιγμένο σε κουβέρτα. «Χάγκριτ», είπε με ανακούφιση ο Ντάμπλντορ, «επιτέλους, και πού βρήκες αυτή τη μοτοσικλέτα». «Τη δανείστηκα, κύριε Ντάμπλντορ», αποκρίθηκε ο γίγαντας, ξεκαβαλικεύοντας προσεκτικά. «Ο νεαρός Σύριος Μπλάκ μου την δάνεισε, όσο για τον μικρό σας τον έφερα». «Χωρίς προβλήματα ελπίζω». «Χωρίς κύριε», το σπίτι ήταν σχεδόν κατεστραμμένο, αλλά κατάφερα να τον βγάλω από τα ερείπια, προτού έρθουν οι μάγκλ. Και αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά μου, καθώς πετούσαμε πάνω από τον Μπρίστολ. Ο Ντάμπλντορ και η καθηγήτρια έσκυψαν μαζί πάνω από το δέμα με τις κουβέρτες. Μέσα μόλις διακρινόταν ένα αρσενικό μωρό που κοιμόταν βαθιά. Στο μέτωπό του, κάτω από ένα τσουλούφι κατά μαύρα μαλλιά, φαινόταν καθαρά ένα σημάδι με περίεργο σχήμα, σαν κεραυνός. «Εκεί τον», ρώτησε η καθηγήτρια. «Ναι», αποκρίθηκε ο Ντάμπλντορ, «θα έχει αυτό το σημάδι για πάντα». «Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, Ντάμπλντορ». «Και να μπορούσα, δεν θα το έκανα. Τα σημάδια είναι καμιά φορά χρήσιμα. Κι εγώ έχω ένα πάνω στο αριστερό μου γόνατο», που είναι ένα τέλειος χάρτης του μετρό του Λονδίνου. Λοιπόν, δώστο μου τώρα, Χάγκριτ, καλύτερα να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση. Ο Ντάμπλντορ πήρε τον κοιμισμένο χάρη στην αγκαλιά του και γύρισε προς το σπίτι των Ντάρσλι. «Επιτρέπετε να μπορώ να τον αποχαιρετήσω», ρώτησε διστακτικά ο Χάγκριτ. Μετά έσκυψε το τεράστιο και αχτένι στο κεφάλι του επάνω στο μωρό και του έδωσε ένα απαλό φιλί. Ταυτόχρονα άφησε να του ξεφύγει ένα δυνατό μου γκριτό, σαν του λαβωμένου σκυλιού. «Στ!» τον μάλωσε ψιθυριστά ο Ντάμπλντορ, «θα ξυπνήσεις τους Μάγκλ». «Συγγνώμη!» τράβλησε κλέγοντας ο Χάνγκριτ καθώς σκούπιζε το πρόσωπό του με ένα τεράστιο καρό μαντήλι. «Αλλά δεν, δεν το αντέχω», ο καημένο ο Τζέιμς και η Λίλη, νεκρή, και ορφανός ο Χάρη να ζήσει με τους Μάγκλ. Ναι, ναι, είναι πολύ δυσάρεστο, αλλά σύνελθε Χάγκριτ, γιατί θα μας προδώσεις, ψιθύρισε η καθηγήτρια Μακ Γκόναγκαλ, χτυπώντα τον παρηγορητικά στον νόμο, ενώ ο Ντάμπλντορ δρασκέλιζε το χαμηλό φράκτη και προχωρούσε για την εξώπορτα του σπιτιού των Ντάρσλι». Φτάνοντας εκεί, ακούμπησε απαλά τον χάρη στο σκαλοπάτι, έβγαλε έναν κλειστό φάκελο από το μανδύα του, τον στερέωσε ανάμεσα στις κουβέρτες και ξαναγύρισε κοντά στους άλλους δύο. Για ένα ολόκληρο λεπτό και οι τρεις έμειναν ακίνητοι, κοιτάζοντας το μικρό δέμα. Οι ώμοι του Χάγκριτ τραντάζονταν από σιωπηλού λιγμούς, η καθηγήτρια ανοιγόκλεινε συνέχεια τα μάτια της για να συγκρατήσει τα δάκρυα και η ζωηρή λάμψη στο βλέμμα του Ντάμπλντορ είχε εξαφανιστεί. «Λοιπόν», είπε κατόπιν ο Ντάμπλντορ, «έγινε κι αυτό. Δεν υπάρχει πια λόγος να μένουμε άλλο εδώ. Πάμε καλύτερα να βρούμε αυτούς που το γιορτάζουν ακόμη». «Ναι βέβαια», συμφώνησε βραχνά ο Χάγκριτ, «εγώ όμως δεν μπορώ να έρθω. Πρέπει να πάω πίσω τη μοτοσυκλέτα του Σύριου. Καληνύχτα, κυρία καθηγήτρια. Καληνύχτα, καθηγητή Ντάμπλντορ. Σκουπίζοντα για άλλη μια φορά τα βουρκωμένα μάτια του με το μανίκι του, ο Χάγκριτ καβάλισε τη μοτοσυκλέτα και έβαλε μπροστά τη μηχανή. Με ένα δυνατό μου γκριτό, η μοτοσυκλέτα υψώθηκε στον αέρα και σε λίγο χάθηκε στον σκοτεινό ουρανό θα τα ξαναπούμε σύντομα, καθηγήτρια Μακ Γκόναγκαλ», είπε ο Ντάμπλντορ. Αντί για άλλη απάντηση, εκείνη ένευσε καταφατικά με το κεφάλι. Ο Ντάμπλντορ γύρισε και άρχισε να προχωρεί προς το βάθος του δρόμου. Όταν έφτασε στη γωνία, έβγαλε από την τσέπη του τον ασημένιο σβηστήρα. Τον πάτησε μια φορά και δώδεκα λάμπες άναψαν αμέσως, έτσι που η οδός Πριβέτ φωτίστηκε και εκείνο πρόλαβε να δει μια γκρίζα γάτα να εξαφανίζεται πίσω από την άλλη γωνία. Το δέμα με τις κουβέρτες διακρινόταν καθαρά στο σκαλοπάτι του σπιτιού με τον αριθμό 4. «Καλή τύχη, Χάρη», μουρμούρισε ο Ντάμπλντορ. Μετά γύρισε, τίναξε προ τα πίσω το μανδύα του και εξαφανίστηκε. Μια ανάλαφρη άβρα κούνησε τις άκρες των φίλων στους θάμνους των κήπων όλων των σπιτιών της οδού Πριβέτ, ενός ήσυχου συνοικιακού δρόμου, όπου κανείς δεν θα περίμενε ποτέ να συμβούν ασυνήθιστα πράγματα. Ο μικρός Χάρι Πότερ άλλαξε πλευρό μέσα στις κουβέρτες του, αλλά χωρίς να ξυπνήσει. Το μικρό χεράκι του ακούμπησε το γράμμα και το έσφιξε δυνατά, ενώ συνέχισε να κοιμάται, χωρίς να ξέρει πως ήταν ξεχωριστός, πως ήταν διάσημος, χωρίς να ξέρει πως σε λίγες ώρες θα ξυπνούσε από την γραυγή τρόμου της κυρίας Ντάρσλι, καθώς θα άνοιγε την εξώπορτα για να πάρει μέσα την εφημερίδα, και χωρίς ευτυχώς να ξέρει πως θα περνούσε τα επόμενα δέκα χρόνια με τις τσιμπιές και τις κλωτσιές του εξαδέρφου του, του Ντάντλι. Αλλά προπαντός, χωρίς να ξέρει πως εκείνη τη στιγμή σε όλα τα μέρη της χώρας άνθρωποι που είχαν συναντηθεί κρυφά σήκωναν ψηλά τα ποτήρια τους και έλεγαν «Στην υγειά του Χάρι Πότερ, του παιδιού που σώθηκε». Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το πρώτο μέρος από το μυθιστόρημα της J.K. Rowling «Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λήθος». Μπορείτε να στηρίξετε δωρεάν το κανάλι μου κάνοντας εγγραφή, like και αφήνοντας ένα σχόλιο.